Με το βλέμμα στραμμένο στην ορνέ την κρύα βρύση της Μέλαμπες, στα σαχτούρια τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Παύλο που δοκιμάστηκαν από τον πύρινο εφιάλτη του καλοκαιριού και που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο κρατικός μηχανισμός του Ρεθύμνου επικαιροποιεί τα σχέδιά του και σηκώνει μανίκια για να προλάβει τα πλημμυρικά φαινόμενα του χειμώνα. Φαίνεται ότι η Κρήτη είναι στο μάτι του κυκλώνα σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Ευελπιστούμε με βάση και τα έργα που προτείνονται από τους αρμόδιους φορείς στο μέλλον να γίνουν, να μην έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με συνέπειες πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές. Στο στρογγυλό τραπέζι του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνου τα καμπανάκια ήταν ηχηρά ακόμα και για τα αρμόδια υπουργεία που αν και το καλοκαίρι δεσμεύτηκαν για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου στα Δαρυβιένα και την ενίσχυση των κλιμακίων σε κρύα βρύση και μύρθιο. Εν τούτη σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό για τη θωράκιση του πολύπαθου νότου. Την ίδια ώρα οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν υπεύθυνη στάση για να μην χαθούν στα λασπόνερα. Σε όλη εκείνη την περιοχή που καήκαν όλα τα αποκαίδια, κορμί, κλαδιά δέντρων, τα πάντα όλα, ξανά μέσα στους ποταμούς και στα ρέματα. Και ξέρετε, επειδή τώρα δεν υπάρχει βλάστηση να συγκρατεί τα νερά και οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά θα ξανακαταλήξουν στα λιμάνια, ρέματα και στους ποταμούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και πλημμυρικά φαινόμενα. Όλοι έχουμε ισότιμη ευθύνη, θα έλεγα, και δείτε το έτσι κι εσείς καλύτερα, να δείτε τι εννοώ όσον αφορά το χώρο που ο καθένας μας διαχειρίζεται ή τον χώρο, την αυλή του έξω από το σπίτι του, πόσο θα χρειαστεί να λειτουργήσει και να δράσει εν ώψη του χειμώνα όσον αφορά τον καθαρισμό των φρεατίων, όσον αφορά τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται να αποχιονίσουν την αυλή του. Αυτή την ώρα το ενδιαφέρον στρέφεται σε ριάκια, ρέματα και ποτάμια που διαχρονικά πλημμυρίζουν και που δυστυχώς ακόμα το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Το δέλτα των ποταμών, όπως για παράδειγμα του Πλατανιανού ανατολικά της πόλης, έχει στενέψει επικίνδυνα επειδή έχουν ξεφυτρώσει κτίσματα που όμως έχουν αβέβαιο μέλλον. Ας πούμε στον Πλατανιανό ποταμό, φαίνεται από τις μελέτες που έχουν γίνει ότι παλιά το δέλτα του ποταμού ήταν γύρω στα 260 μέτρα, μπορεί και παραπάνω. Και τώρα έχει περιοριστεί, τώρα που το μετρήσαν οι μηχανικοί, γύρω στα 30 με 35 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε όλο το υπόλοιπο τμήμα έχουν χτιστεί από ξενοδοχεία μέχρι κατοικίες, μέχρι τα πάντα όλα, όπου αυτές, ειδικά το Νοέμβριο του 20, από ό,τι θυμάστε, είχαν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές. Η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου πάντως έχει ρίξει πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τετραετία σε επικίνδυνα ποτάμια και ρέματα, τα οποία πριν προλάβουν να καθαριστούν, γεμίζουν με μπάζα, ψόφια ζώα και λογής άχρηστων αντικειμένων.